Κύριε Λοδέρδο, να συνεννοηθούμε. Για ποιο πράγμα? Να συνεννοηθούμε. Εσείς να δουλεύετε, να ξεπατώνεστε με μισθούς πείνας, χρόνια ολόκληρα, με εργασιακές σχέσεις ζούγκλας, να σας κλέβουμε τα ταμεία, αυτά που τον ιδρώτα σας δηλαδή, και να σας δίνουμε σύνταξη με 30 χρόνια δουλειάς 600 ευρώ. Τι συνεννοηθούμε? Και από την άλλη μεριά, αμύθιτος πλούτος. Να συνεννοηθούμε τι αλήθεια λέτε εδώ? Ότι οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν τον ΑΤ και έχει πρόβλημα? Η χώρα που είναι πρώτη σε εμπορικό στόλο στον κόσμο είναι ή δεν είναι? Και τον ΑΤ χρεοκόπησε επειδή οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν εισφορές? Τι μας λέτε, τι να συνεννοηθούμε? Πόλεμος είναι, ταξικός, σκληρός. Και όλα αυτά τα χρόνια αυτό που κάνετε είναι να αδειάζετε την τσέπη αυτών που παράγουν τον πλούτο και να φουσκώνετε τα πορτοφόλια αυτών που είναι παράσιτα κυριολεκτικά στην κοινωνία. Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου που υπηρετήσατε όλες οι κυβερνήσεις με συνέπεια και τα συμφέροντα των εργαζομένων που ματώνουν, που χτίζουν, που φτιάχνουν τα πάντα, που φτιάχνουν τους σύγχρονους υπολογιστές, ό,τι θέλετε, και τους κλέβουν τον ιδρώτα και τους στέλνουν στην πείνα. Ήθελα να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Δημόσια, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες. Η κατάσταση στα νησιά, στη Λέσβο και στη Χίο είναι εκρηκτική. Αν δεν σταματήσει η καταστολή, αν δεν φύγουν τα ΜΑΤ, δεν στέκονται πουθενά πια. Όλος ο λαός είναι έξω. Δεν τους αφήνει πλέον να πάνε πουθενά. Αν δεν ακυρωθεί το σχέδιο μετατροπής των νησιών σε φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα συνεχιστεί η κατάσταση. Γιατί έχει δικαίωμα ο λαός να αγωνίζεται, γιατί αυτό που πυροδοτεί τις δίκαιες αντιδράσεις του είναι η δική σας η πολιτική. Και οι εκκλήσεις του κυρίου Πέτσα περί ηρεμίας είναι προκλητικές, όταν τα ΜΑΤ συμπεριφέρονται σαν δυνάμεις καταστολής, σαν δυνάμεις κατοχής. Έχετε ιδέα τι γίνεται? Να σας πω τώρα ένα γεγονός, τώρα φρέσκο. Έγιναν κάποια επεισόδια στην Πανόρμου και έγινε απρόκλητη επίθεση στον ΜΑΤ. Κλείσαν τον κόσμο στην Πανόρμου, ούτε τα τρένα σταματάνε, ούτε μπορεί να βγει έξω. Τι είναι αυτά? Πού βρισκόμαστε που τα ξέρουμε? Ρωτήστε να τα μάθετε. Στην Πανόρμου μέσα, και δεν τους αφήνουν ούτε να βγουν έξω, ούτε σταματάει το τρένο να τους πάρει. Τι είναι αυτά? Στο μετρό. Πού βρισκόμαστε δηλαδή? Να συνεχίσουμε. Λέμε καταρχήν για τα νησιά να τα αποσύρει και όχι να φορτώσει σε καράβι 250 ματατζίδες από το λιμάνι της Καβάλας που ετοιμάζεται για να πάνε στα νησιά. Δεν θα αποβιβαστούνε. Αυτό μας λένε. Και δεν είναι θέμα. Είναι όλος ο κόσμος έξαλλος κυριολεκτικά με αυτή την συμπεριφορά. Και συνεχίζουμε. Τι δουλειά έχουν τα ΜΑΤ να φυλάνε τη ΓΕΣΕΕ, την ξεπολυμένη ηγεσία? Τι είναι αστυνομία? Φύλακας του Παναγόπουλου και των άλλων ξεπουλημένων τόσα χρόνια? Τι δουλειά έχει στα συνέδρια του συνδικαλιστικού κινήματος? Και μάλιστα με λογική την αποκατοχική. Τι δουλειά έχει? Γι' αυτό την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Παλιά τους στέλνετε να φυλάνε το Χαλιβουργική, τους εργοδότες. Τώρα τους στέλνετε και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Θα τα πληρώσετε πολύ ακριβά. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Και αυτό φαίνεται και από τη Λέσβο. Το ξύλο έχει δύο άκρες, ξέρετε. Και άμα πάρουν ο λαός την άλλη άκρη, θα δούμε που θα σταθείτε. Σπέρνετε ανέμους, θα θερήσετε θύελες. Αυτός ο τσαμπουκάς του νόμου και την τάξη που έχει ξεσαλώσει κυριολεκτικά ορισμένους ή αυτές τις δυνάμεις καταστολής, δεν θα περάσει. Ελλάδα είναι. Μην το ξεχνάτε. Τώρα, να πάμε στο σχέδιο νόμου. Αυτά που ακούγονται. Έφυγα και ο κύριος Βρούτσης, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς έχει βουλωμένα τα αυτιά του. Δεν υπάρχει. Είναι υφυπουργός, εντάξει. Όσα ακούγονται αυτές τις μέρες και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα είναι πραγματικά εκπληκτικά. Απίστευτα. Με βάση αυτά που ζήσαμε και με βάση την πραγματικότητα. Αποτελούν πρόκληση και κοροϊδία απέναντι στην εργατική τάξη, τους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα, που ξαναλέω
Αυτή είναι η παραγωγή του πλούτου. Άμα σταματήσουν δεν κουνιέται τίποτα. Ή δεν είναι αλήθεια αυτό? Αποτελούν πρόκληση. Γιατί? Θα ξεκινήσω από το εξής. Σεις και του αριστεράς, εντός εισαγωγικών. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Τι τους λέτε? Ο γέγονε γέγονε. Ξεχάστε τα αυτά που είχατε. Δεν τρέπεστε. Και το λέω πολιτικά. Τι τους λέτε δηλαδή, ότι επειδή παίρναν 1.200 ευρώ και τους την πήγατε σε 700, ξεχάστε τα. Πού είναι η ανάπτυξη? Πού είναι αυτά που λέτε ότι θα είναι καλά για τους εργαζόμενους? Τι τους λες, 30 χρόνια δουλειά και θα πας 600 ευρώ σύνταξη? Και είσαι ευχαριστημένος? Ξεχάστε τα λοιπόν, αυτό λέτε όλοι. Αυτό έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό και το ΠΑΣΟΚ και σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια περίοδος κατά τη γνώμη μας. Βέβαια θα συνεχιστεί η επίθεση. Αλλά επειδή ένας κύκλος κλείνει προσωρινά, να υπάρξει μια ανακεφαλαίωση. Και μιλάω στους εργαζόμενους, όσοι μας βλέπουν, για το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Οι κυβερνήσεις διαδοχικά από το 1990, νόμος Σιούφα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ μετά, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ μαζί και όλοι οι υπόλοιποι, άρχισαν να παίρνουν σταδιακά πίσω ό,τι κέρδισαν με σκληρούς και πολλές φορές αιματηρούς αγώνες. Τι κέρδισαν αλήθεια που μιλάτε και τους θεωρείτε υπεύθυνους για το ασφαλιστικό σύστημα? Τι κέρδισαν με τόσους σκληρούς ταξικούς αγώνες? Κέρδισαν την τριμερή χρηματοδότηση που ήταν ένας συμβιβασμός της εργατικής τάξης. Γιατί δεν είναι τριμερής, μονομερής είναι. Οι εργάτες πληρώνουν, κανένας άλλος. Και θα το αποδείξουμε γιατί. Γιατί τι ήταν αυτό το ασφαλιστικό? Ήταν μια ελάχιστη επιστροφή της κλεμμένης υπεραξίας. Τους καταληστεύουν, τους εκμεταλλεύονται οι εργοδότες. Τους καταληστεύει το κράτος με τη φορολογία. Και μετά λέει ότι είχατε μεγάλες κατακτήσεις. Γιατί αλήθεια είναι έτσι? Στην τριμερή ας πάρουμε παράδειγμα. 2/3 είναι των εργαζόμενων. Τυπικά να το δούμε. Και 1/3 υποτίθεται ότι ήταν της εργοδοσίας. Όλα είναι των εργαζόμενων, αλλά ας πάρουμε τα 2/3. Το 1/3 το πλήρωνε ο εργαζόμενος σαν εισφορά, ναι ή όχι? Το άλλο 1/3 που έβαζε το κράτος, και μη μας μιλάτε για κράτος, από πού τα μαζεύετε τα λεφτά? 95% των φόρων είναι από τις εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Αυτοί χρηματοδοτούσαν έμεσα τα δικά τους τα ταμεία που τα ληστέψατε διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν, μη μας λέτε τώρα, μιλάτε για μη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Η επίθεση άρχισε από το 90 στην Ελλάδα. Άρχισε από πριν. Με πείραμα στη Χιλή. Τι στόχο είχε και τι γραμμή στρατηγική, την οποία ξαναλέω υπηρέτησαν όλα τα κόμματα? Πρώτον, να μειωθεί η κρατική συμμετοχή. Γιατί να μειωθεί η κρατική συμμετοχή? Για να εξοικονομηθούν χρήματα για πού? Για να δοθούν δανεικά και αγύριστα ή επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Έχετε υπολογίσει ποτέ πόσα δεν πλήρωσαν επιχειρηματίες, κολοσσοί για τα ελληνικά δεδομένα από τα ασφαλιστικά ταμεία? Και τι είχαμε? Χρεοκοπημένες επιχειρήσεις, ζάπλουτους βιομήχανους και επιχειρηματίες. Ναι ή όχι? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερον, να μειωθούν οι συντάξεις. Αυτή ήταν η γραμμή. Από το 90 και μετά, 92 άρχισε με τον νόμο Σιούφα. Τρίτον, να μειωθεί η εργοδοτική εισφορά. Τι λέτε? Πάμε φτωχοί καημένοι. Ακόμα και εφοπλιστές, ακόμα και επιχειρήσεις κερδοφόρες, να τους μειώσουμε την εισφορά για ποιο λόγο? Για να κάνουν την ανάπτυξη? Η ανάπτυξη βασίζεται, η δική τους ανάπτυξη, η καπιταλιστική ανάπτυξη, στη ληστρική εκμετάλλευση των εργαζομένων. Στην ένταση της εκμετάλλευσης. Έτσι βγαίνει το κέρδος. Δεν βγαίνει από την καπατσοσύνη και την εξυπνάδα. Τέταρτον, να ανοίξει ο δρόμος για την ιδιωτική ασφάλιση. Ποιος εξυπηρετούν αυτά? Αυτές ήταν απαιτήσεις του κεφαλαίου. Διατυπώθηκαν στη Λευκή Βίβλο, που ήταν μαύρη πίσα, και όχι ούτε μαύρη ούτε άσπρη που έλεγε ο συνασπισμός τότε. Μαύρη κατά μαύρη ήταν οι απαιτήσεις των εργοδοτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα, για να μπορέσουν να έχουν πιο φθηνή εργατική δύναμη. Για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη. Αυτή την πολιτική που είναι του κεφαλαίου, ποιος την υπηρέτησε? Όλοι σας.
και ας αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις ξυπνάδες. Στην ίδια στρατηγική γραμμή κινήθηκε. Διασφάλισε πολύ καλά με τα μέτρα που πήρε ακριβώς να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και έρχεται η Νέα Δημοκρατία να πατήσει σε όλα τα προηγούμενα για να συνεχίσει και να ολοκληρώνει. Άλλα κροκοδίλια δάκρυα είναι τα περισσότερα. Και ποιο ήταν το όχημα? Η βιωσιμότητα. Και ο κύριος Λομβάρδος είπε πριν ένα στοιχείο παγκόσμιο. Λέει 12 τρισεκατομμύρια είναι το έλλειμμα στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν μου λέτε, κυρίες και κύριοι, πόσα τρισεκατομμύρια είναι παρκαρισμένα στα Κάιμαν και οπουδήποτε άλλο? Πόσα τρισεκατομμύρια έχουν μια χούφτα? 5 άνθρωποι έχουν όσο πάνω από το μισό πληθυσμό της γης. Και χρεοκοπούν τα συστήματα. Από πού τα βγάζουν? Από εκεί τα βγάζουν. Αυτά δεν τα παίρνετε υπόψη σας? Τι μετράτε δηλαδή και μας φαίνεται τέτοια στοιχεία? Και μετά, για να συνεχίσουμε, ληστεία, κλοπή, κλέφτες του ιδρώτα των εργαζομένων όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί? Ληστεία των ταμείων. Υπήρχε και πριν. Από το 1952 μέχρι το 1983 τα λεφτά που έβαζαν οι εργαζόμενοι που πήγαιναν άτοκα στην ΕΤΒΑ και στην Τράπεζα της Ελλάδας. Άτοκα. Που δίνονταν στους μποδοσάκηδες και όλους τους υπόλοιπους με δανεικά και αγύριστα και με χαριστικούς όρους. Έτσι έγινε η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη. Τι βάλαν αυτοί, με ρωτήσατε ποτέ? 10, 12, 11, 14%. Και αυτό μαϊμού ήταν. Τα άλλα ήταν δάνεια και ήταν τα τζάπα, δάνεια από το τσέπι των εργαζομένων. Και τα βουνά της Ελλάδας που τα παραχώρησαν τζάπα για να φτιάξουν τα εργοστασία τους. Και μετά από αυτή τη ληστεία συνεχίστηκαν οι επόμενες. Χρηματιστήριο. Αλήθεια. 3,5 δις. Τόσα δεν είναι χρυσό. Πού πήγαν? Και τότε, δώστε μου και τη δευτερολογία. Και τότε μάλιστα ήσασταν όλοι πλην λακεδαιμονίων, πλην ΚΚΕ και μάλιστα μας κάνατε και επίθεση ότι εμείς θέλουμε να έχουμε παγωμένα και δεν τα χρησιμοποιούμε σε επενδυτικά στο χρηματιστήριο που έχει άνοδο. Έτσι δεν ήταν τότε? Και μας κατηγορούσατε. Εμείς λέγαμε όχι, εγγύηση από το δημόσιο κλπ. Όχι στο χρηματιστήριο, είναι τζόγος και θα χαθούν. Χάθηκαν 3,5 δις. Ποιος θα πληρώσει γι' αυτά? Ήταν των εργαζόμενων. Ποιος θα πληρώσει γι' αυτά? Δεύτερο, πάμε στην κρίση που ήρθε η καταιγίδα. PSI. Πόσα? 12 δις. Και βάλε. Πού πήγαν αυτά? Ήταν λεφτά των εργαζομένων, των ταμείων? Ήταν αποκλειστικά των εργαζομένων, ούτε καν από κρατική χρηματοδότηση? Ναι ή όχι? Πού τα πήγατε και μιλάτε θεοπαίχτες που λέει ο κόσμος? Τα δώσατε στους τραπεζίτες? Ναι ή όχι για να κεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες και εσείς της ελεύθερης οικονομίας, όταν οι τραπεζίτες παίρνουν ρίσκο και δεν το πληρώνουν? Και ο εργαζόμενος το πληρώνει όταν δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειό του. Εκεί τα δώσατε. Και χωρίς τσίπα κυριολεκτικά βγάλατε υπεύθυνους στους εργαζόμενους ότι παίρνανε μεγάλες συντάξεις. Πόσα έφυγαν αυτά τα χρόνια των μνημονίων από την τσέπη του εργαζόμενου? Πάνω από 100 δις. Δώστε τα πίσω για να δούμε. Είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα ή δεν είναι? Πάρτε από εκείνους που κολυμπάνε στον πλούτο, που έχουν τα δισεκατομμύρια, βάλτε φόρους. Αλλά πού? Εκεί τους δίνετε κι άλλα. Και απαλλαγές. 5% τα καθαρά κέρδη, τα διανεμόμενα εδώ. Φαίνεται από κάτι τέτοια το σύστημα πόσο βάρβαρο είναι. 22% ο εργαζόμενος. Τώρα έγινε πόσο έγινε, 6-7. Αυτός που παίρνει 9.000 το μήνα, το χρόνο που έχει εισόδημα. Λοιπόν, τι μας κόπτεστε για βιωσιμότητα? Δώστε πίσω τα κλεμμένα. Δεύτερο, ποιος σας είπε ότι εσείς έχετε το δικαίωμα, είχατε το δικαίωμα να κάνετε αυτό που κάνατε? 40 έως 50% μείωση των συντάξεων. Και μιλάτε και από πάνω. Έπαιρνε ο άλλος 1.300 ευρώ, συν 13η, 14η, έκανε προγραμματισμό στη ζωή του για το τι θα κάνει και ξαφνικά βρέθηκε με τα μισά λεφτά. Και μιλάτε και από πάνω. Δικά τους δεν ήταν τα λεφτά? Δεν τα δούλεψαν με αίμα, υδρότα, παντού. Στην οικοδομή, στην οξυγονοκόλληση, στα ξενοδοχεία να υπηρετούν τους ζάπλουτους, σε όσα κλωστοϊφαντουργία, παντού. Αυτός ο ιδρώτας κλάπηκε και τους μειώνεται 50% τις συντάξεις. Καταργείται 13ο, 14ο.
κατάργησε τις κατώτερες. Σε ένα βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου πω ονόματα και ζητήστε το λόγο προσωπικού, σε ένα βράδυ που την πήγε την κατώτατη σύνταξη. Και πέστε μου, από 712 σε 403, σε ένα βράδυ. Και μιλάτε και για δύο κόσμους, είπε και ο κύριος Ιγουμενίδης και ο κύριος Βρούτσης που παίζει μπαλάκι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι δύο κόσμοι? Ένας κόσμος είστε. Στην υπηρεσία του κεφαλαίου και του καπιταλισμού. Ποιος δύο? Απλά ο διαχειριστής είναι. Άλλος το κάνει πιο άγρια, άλλος το κάνει πιο μαλακά. Δύο κόσμοι είναι, ναι. Είναι ο κόσμος του κεφαλαίου που υποστηρίζεται όλοι και είναι και ο κόσμος της εργατικής τάξης της εργασίας που στηρίζει το ΚΚΕ. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι ουσιαστικά. Τους άλλους, τον άλλο μάλλον τον έχετε υπηρετήσει πιστά όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά έρχεται τώρα σήμερα η κυβέρνηση και γίνεται και καυγάς εδώ. Λέει πρώτη φορά δεν μειώνονται οι συντάξεις. Χαρητήρια. Αυτό κι αν είναι ξεφτύλα. Αυτό κι αν είναι ξεφτύλα. Τους πήγατε από 1200, 1300, 1500 σε 500, 400 και τώρα λέτε δεν μειώνονται αλλά αυξάνονται. Δεν αυξάνονται δηλαδή. Ψίχουλα. 30 χρόνια ξαναλέμε για να πάρει σύνταξη 600 ευρώ. 30 ολόκληρα χρόνια. Είπαν οι ομιλητές μας. Τα κάνανε φίλο και φτερό όλα αυτά. Αλλά εδώ πρόκειται, πώς να το πω, για τον κινησμό και την προστιχιά του συστήματος. Μόνον έτσι και έχει εξαντληθεί και το λεξιλόγιο. Και σας ρωτάω εσάς, της προόδου της κοινωνίας, για πέστε μας, το 2020, πώς γίνεται με την έκρηξη της τεχνολογίας, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, της παραγωγικότητας, εργασίας κλπ. Πώς γίνεται το εγγόνι να παίρνει λιγότερη σύνταξη από τον παππού πριν από 20 και 30 χρόνια? Ξέρετε τι δίνει αυτό? Αυτό είναι ένα δείγμα της θανατικής καταδίκης του καπιταλιστικού συστήματος. Του αδιεξόδου και της χρεοκοπίας που το υπερασπίζεστε και λέτε χωρίς ίχνος ή μάλλον με μεγάλο κινησμό και ομά, όχι, θα πάρεις λιγότερα από τον παππού σου που ήταν σε άλλη εποχή και σε άλλες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω. Μόνο αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι το σύστημά σας είναι τελειωμένο ιστορικά. Και να είστε βέβαιοι ότι θα το τελειώσει η εργατική τάξη. Θα το τελειώσει και επειδή έχει εμπειρία τώρα και από την επικινδυνότητα και από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, τώρα θα σταθεί γερά στα πόδια της παντού. Τώρα για το δεύτερο ζήτημα. Τι είναι το σύστημα που φέρνετε, τριαξονικό. Πού εφαρμόστηκε πρώτα? Στη Χιλή. Σύστημα Πινοσέτ. Και το δρόμος του Κατρούγκολ τα ίδια. Ιδιωτικές εταιρείες πλέον. Ιδιωτική ασφάλιση, σύνταξη ψίχουλα και ανταποδοτική που θα βγαίνει με μειωμένους συντελεστές και όλα τα υπόλοιπα. Είπα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν κι άλλα. Τι λέτε τώρα με 40 χρόνια θα του δώσετε 1000 ευρώ. 1000 είναι ή παρακάτω. Λέω 40 χρόνια. Με 1000 ευρώ μέσω του μήνα που δεν έχει θα του δώσετε και 100 ευρώ. Και όπως λένε και στο χωριό μου, μην πω τώρα τι έκανε η φοράδα σφαλώνει. Και δεν τρέπεστε καθόλου. Τι είναι? Ζητιάνι είναι. Δουλεύει άλλο 40 χρόνια στο μεταλλείο. Πήγατε καμιά φορά? Πήγατε στη Λάρκο? Πήγατε σε τέτοιες επιχειρήσεις? Και θα του δώσετε ένα χιλιάρικο, αν του δώσετε, που 40 χρόνια δεν αντέχει βέβαια εκεί. Και περεφανεύεστε και από πάνω αντί να κρυφτείτε στο 28ο υπόγειο. Πάτε να τα πείτε αυτά στους χώρους δουλειάς. Αλλά πού να πατήσετε? Τολμάτε εκεί μέσα από εδώ. Βγάζετε και με το ΣΕΒ και όλους τους υπόλοιπους. Εμείς λοιπόν, τελειώνοντας, έχω ακόμα ένα λεπτό. Λέμε ότι οι εργαζόμενοι, πέρα και έξω από το τι ψηφίζουν και το τι κάνουν, πρέπει να ενωθούν σε μια κοινωνική συμμαχία. Όλοι μαζί, σήμερα να αναχαιτήσουν και μπορούν να το κάνουν την επίθεση που δέχονται και αυτοί που θα δεχτούν, γιατί δεν τελειώνει. Και μια και λέτε, κύριε Βρούτσι, θα κάνω μια ερώτηση, χωρίς αντιπαράθεση. Είναι βιώσιμο το δικό μας σύστημα? Καλά, δεν ήταν του Σούφα? Έτσι έλεγε και ο Σούφας. Είναι βιώσιμο. Δεν ήταν του ΡΕΠΑ? Θα σας φέρω τις ηγετικές εκθέσεις και τις ομιλίες. Είναι βιώσιμο? Και Λοβέρδου Κουτρουμάνη και Βρούτσι μετά και ΣΥΡΙΖΑ κλπ.
όλοι λέγανε οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε φέρνουν πλέον ένα βιώσιμο σύστημα. Βιώσιμο φέρναν σύστημα για το κεφάλαιο και πεθαμό για τους εργαζόμενους. Τα συνδικάτα λοιπόν να συσπηρωθούν σε ταξική βάση, να βάλουν στο περιθώριο την ξεπουλημένη και εξαγορασμένη μειοψηφία που έχει κάτι στο σβέρκο των εργαζομένων στη ΓΕΣΕΕ και που τη στηρίξατε όλη αυτή την πλειοψηφία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ας κάνει τον καμπόσο και ας καταγγέλει από το Βήμα. Σήμερα, να ξέρετε, είναι ριάκια που άρχισαν και κυλάνε. Αυτά θα γίνουν χύμαροι και μετά ποτάμια και θα σαρώσουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Και τέλος, καταθέτουμε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές τους επιλογές και να παλέψουν για τη ζωή τους, για το μέλλον τους, για τα παιδιά τους, τσακίζοντας και σπάζοντας αυτή την πολιτική που τους στέρνει στη φτώχεια και στη δυστυχία.